Η Ναταλία Δραγούμη μπήκε στο στούντιο. Η Ναταλία Δραγούμη ξεσήκωσε εδώ πέρα μια κατάσταση, <laughs> γιατί φοράει μοβ, είναι όπως πάντα ιδιαίτερα όμορφη και ε, εκτυφλωτική, <laughs> εγώ θα έλεγα. Ανταποδίδω όμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Αλλά... <laughs> να λέμε τώρα. Ε... Κοίτα, καλοκαίρι, σε βγάλε το σακάκι. Ε, δεν μπορώ, γιατί, γιατί κάθομαι εδώ πέρα και κάνω υποτίθεται τι ερωτήσει, και πρέπει να κάνω την ε, σοβαρή. Ε, ναι, γιατί δεν πρέπει να αποσπάσει να αποσπά την προσοχή των Πρέπει τον, εγώ να μην φαίνομαι, τον... για να φαίνεστε εσείς <laughs> Σωστά, σωστά. Λοιπόν. Φυσία γίνεσαι. Λοιπόν. Α, επίσης, ναι, τι, δεν πρέπει να βάζουμε τίτλους για να φαίνεται το μπούστο, λένε εδώ από το κοντρόλ, <laughs> ότι είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά σήμερα που έχετε <laughs> οργανώσει για Θα μας. Θα πάρω κάτι παραπάνω για όλα αυτά που προσφέρω σήμερα. Ε. <laughs> λοιπόν, δεν... Ε, αλλάζετε το στυλ όμως, παραμένετε σεξ και το τονίζετε κιόλας κυρία Δραγούλη. Ε, δεν νομίζω ότι το έχω οργανώσει. Ε, Θέλω να πω... Το οργανώνετε, όμω το... το πάτε προ το σεξ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν γυναίκε που λένε ότι τώρα παντρεύτηκα. Ξέρω εγώ. Τώρα έκανα παιδιά. Τώρα η φούστα θα μακρύνει. Βάζουν τέτοια όρια στο μυαλό του. Είναι πώ αισθάνομαι κάθε φορά. Πώς Αν αισθάνεστε. αισθανθώ ότι πρέπει να μακρύνει η φούστα, ναι. θα τη μακρύνω τη φούστα. Δεν θα πω, Α, όχι να μην τη μακρύνω, γιατί ε, πρέπει να είμαι σεξ για την εικόνα μου. Mm -hmm. Αν αισθανθώ μέσα μου ότι τώρα κλείνω τα μαγαζιά, θα τα κλείσω. Ζούμε σε μια κοινωνία που κολλάει εύκολα έτσι, τα μπελίτσε. Ε, απ' τη μία, λοιπόν, είστε μια γυμνασμένη, δυναμική γυναίκα που οδηγεί μηχανή. Το λέμε και το ξαναλέμε, λες και αυτό είναι κάτι σπάνιο. Ε, απ' την άλλη, έχετε και αυτό το πάρα πολύ θηλυκό κομμάτι. Σα ενόχλησε κάποιο, ένας από του δύο χαρακτηρισμού, ποτέ. Αισθανθήκατε ότι σα φυλακίζει, ότι δεν είμαι μόνο αυτό, είμαι και κάτι άλλο. Ε... Ε, δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι είμαι μόνο αυτό. Mm -hmm. ε, δεν αισθάνθηκα την ανάγκη να αποδείξω ότι είμαι και κάτι άλλο, γιατί εγώ, όταν ε, ξεκίνησα, αισθάνθηκα ότι ήμουν, ότι ήμουν κάτι άλλο. Ε, Είσασταν αυτό, Όλα είναι τυχαία. Ναι. Θέλω να πω, είναι όλα στοιχεία του χαρακτήρα μου. Θεωρώ ότι η προσωπικότητά μου έχει πάρα πολλέ αντιθέσει Όπως... μέσα της, έτσι κι αλλιώ. Αυτό που μόλι είπες, ότι ας πούμε. Ήσασταν αθλήτρια ε, που αποφάσισε ότι. Μου μιλάω στο πληθυντικό ναι. και εγώ στον ελληνικό. Κάτι ναι, ναι, δεν πάει. Δεν ναι, ναι, πειράζει. Ωραία, να ναι. μιλάω και εγώ στο πληθυντικό. Είναι πάμε, είναι ωραίο. Μου αρέσει ο, ο πληθυντικό. Πάμε και με αρέσει ο πληθυντικό. Γιατί μου θυμίζει είναι κα... ένα ωραίο δείπνο, ξέρει. Ναι. Και μπορούν και δύο άνθρωποι να είναι φίλοι και να μιλάνε στο πληθυντικό. Δεν μπορούν. Εγώ πάντα το πιστεύω. Στα γαλλικά. Στα γαλλικά. Έχετε oui. σπουδάσει στη Γαλλία. Oui. Πώ προσαρμοστήκατε στην ελληνική πραγματικότητα μετά από τι σπουδέ σα στη Γαλλία. Εντάξει, πρώτα σπούδασα εδώ στο Εθνικό και μετά πήγα για δύο χρόνια στην Γαλλία. Όπου πήγα με τον Ανδρέα Βουτσινά που ήταν καταπληκτικό δάσκαλο. Δεν κάθισα τόσο πολύ στη Γαλλία, να, στο Παρίσι, ώστε να μπορώ όμως... να προσαρμοστώ εδώ. Μαι. Και... Μαι. Κοίταξε, αναρωτήθηκα. κοίταξτε Ναι. Ε, κυρία Νέγκα. <laughs> αναρωτήθηκα, θέλω να μείνω στη Γαλλία και να φτιάξω εκεί τη ζωή μου, να κάνω εκεί οικογένεια, παιδιά, δεν ξέρω. Και το σκέφτηκα, όταν τελείωσα δηλαδή, τη σχολή εκεί, και είπα όχι. Mm -hmm. Τότε γύλυσα... ήταν καλύτερα εδώ. Ήταν σούπερ εδώ. Τότε ήτανε, ε, χωρίς να το ξέρω, δηλαδή δεν γύρισα επειδή αισθάνθηκα ότι είναι καλά. Ήμουνα ε, ε, χωρίς προβλήματα, χωρίς θέματα, χωρίς τίποτα. Είπα να Ήρθα, έπεσα στην πολύ καλή φάση της τηλεόρασης, μόλις ξεκινούσε η ιδιωτική τηλεόραση, ήτανε όλα έτσι, γενναιόδωρα. Είχατε κάνει το σύριαλ τότε που παίζατε την κόρη, έτσι, Το λέτε. μάνα είναι μονομία. Μάνα ναι, είναι μονομία. Ναι, α, αλλά ήτανε ε, δεν πρόλαβα ούτε σε ό,τι να πάω, α πούμε. Ήταν πολύ ωραίο το ξεκίνημά μου και ήταν και από μία σύμπτωση φοβερή. Γιατί θυμάστε ένα, <laughs> ένα περιοδικό που λεγόταν πρόσωπα του Τερζόπουλου, νομίζω. Ναι. Ε, εγώ ήμουν πολύ φίλη με τον Γιώργο τον Καλφαμανόλη, τον πολύ γνωστό φωτογράφο. Κάναμε διακοπέ μαζί και μου έβγαλε μια φωτογραφία στην Ιδρονέτα στην Ήδρα, στι διακοπέ μα, mm -hmm. όπου ήμουνα τόπλε. Αλλά πάλι τόπλε, όχι. Δεν πόζαρα. Τελείω. Ναι. Ε... ναι, ναι. Ε... Και μετά. Μου λέει, βγαίνει ένα καινούριο περιοδικό τα πρόσωπα. Πολύ ωραίο περιοδικό. Τότε ήταν εκπληκτικά τα περιοδικά. Πολύ art περιοδικό mm -hmm. και ωραίες φωτογραφίε. Μου λέει να βάλω αυτή τη φωτογραφία που μου την έχουν ζητήσει. Λέω και δεν τη βάζει. Ούτε καν. Δεν με ενόχλησε ότι είναι. Ναι. Ξέρετε. Ναι. Ήταν όλο έτσι. Δεν, δεν με ενόχλησε ότι ήταν. Δεν τόχλες. τραπήκατε ποτέ Όχι δεν για το σώμα σα πάντω. Είχατε αυτή την άνεση, είχατε αυτή την ελευθερία. Προέρχεστε από μια οικογένεια που είναι οικογένεια ιστορική. Έχετε στην οικογένειά σας πρωθυπουργού, ε, αρχηγού αντιπολίτευση, ε, τα πάντα όλα που λέτε. Υπουργού. Ε, ο ε, παππού μου, ήταν. Μακεδονομάχους. έτσι. Πώ μπορέσετε να ξεφύγετε από αυτό, ήταν εύκολο εσεί να κάνετε μια καριέρα. Τα με το ότι δεν τράπηκα. Δηλαδή, από εκεί, ναι, ε, 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 ναι. εκεί πιαστήκατε για να. Ε, μια αστική οικογένεια με ιστορία, θέλω να πω. Ναι. Δεν υπάρχουν πάρα πολλέ στην Ελλάδα γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε αριστοκρατία. Εσεί, λοιπόν ήσασταν το πλησιέστερο στην αριστοκρατία που μπορεί κανείς να φανταστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Και όμως και τόπλες βγήκατε και ηθοποιός γίνατε. Ε, ήταν εύκολο για Δεν σας. Δεν ξέρω, ίσως και αυτό είναι μια αντίθεση στο χαρακτήρα μου που ίσως να, Και αυτό να ήταν κάτι ενδιαφέρον για το ξεκίνημά μου. ήταν πήγε Όχι, καλά Όχι, δεν το επαναστάτησα, γιατί πιστεύω ότι και ο πατέρας μου, ο οποίος είναι πολύ αναγνωρισμένος μουσικολόγο, ε, μουσικολόγος, οι άνθρωποι του χώρου τον γνωρίζουν και τώρα κάνοντα αυτή την εκπομπή στα τραγούδια λέμε ναι, ειλικρινά που έρχονται άνθρωποι ε, ακαδημαϊκοί, συνθέτε, τραγουδιστέ που ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική. Όλοι ε, μου λένε για τον πατέρα μου, πόσο αξιόλογο είναι και ειλικρινά νιώθω ότι ξανακάνω μία. Ε, κάνω ε, από την αρχή τη σχέση μου με τον πατέρα μου ή το τι σημαίνει ο πατέρα μου για μένα. Αλλά τέλο πάντων. Το πήγα, το ξέ, ξέχασα, τι έλεγα. Ναι, ότι και εκείνο το είχε αυτό στο χαρακτήρα του. Είχε επαναστατήσει σε εισαγωγικά ε, στο περιβάλλον τη αριστοκρατικής οικογένεια που ε, ε, έζησε εκείνο πιο πολύ από mm -hmm. μένα. Ε, θα, θα έκανε πράγματα που εκείνη τη στιγμή θα ενοχλούσε το, το καθώ πρέπει και το κομιλφό mm -hmm. του τραπεζιού. Το έχει στο χαρακτήρα του εκείνο. Δεν με πίεσε ποτέ για το τι θέλω να κάνω. Όταν το είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιό, μου είχε πει ειλικρινά και σκουπιδιάζει να μου πει ότι θα γίνει, εγώ θα σε στηρίξω και να, να γίνει. Δεν θεωρώ. Άρα αυτό το αστικό ε, ήταν και πιο προχωρημένο. Mm. Είχε και αυτή την πτυχή. Ήταν νέα γενιά. Έχω ακούσει ε, σα που λέτε ότι στην οικογένειά μου ήταν κανονικό το να κάνει κάποιο ψυχανάλυση. Ναι. Αυτό για την ε, ελληνική οικογένεια του 80. Ήταν σχεδόν ανήκουστο. Ναι, απλώς έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ είδα μπροστά μου αποτελέσματα σε πολύ κοντινό άνθρωπο, στη μητέρα μου δηλαδή, για την ψυχανάλυση. Και επειδή ήταν από μικρή στη ζωή μου η ψυχανάλυση, όσο ότι η ψυχανάλυση έσωσε τη μαμά, ας mm -hmm. πούμε, ναι. γι' αυτό την είχα σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη και, όχι, δεν είναι σωστή λέξη, σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Σε πολύ, βλακία ναι. λέξη, ε, σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Και ήξερα, αισθανόμουν ότι αυτό ίσω είναι η λύση. Αν αρχίζω να μην αισθάνομαι έτσι, μου έλεγε η μητέρα μου. Δηλαδή. Είχατε όμω μια λύση, κάτι είναι αυτό. Είναι σημαντικό. Επειδή στην Ελλάδα Δεν έχουμε... ξέρω αν είναι η λύση, αλλά τουλάχιστον το ενδεχόμενο τη λύση. Ναι, επειδή στην Ελλάδα έχουμε χειραφετηθεί λίγο περίεργα και ίσω έχουμε φύγει από τι παραδοσιακέ λύσει. Μια παραδοσιακή έτσι, ένα παραδοσιακό δρόμο για τον άνθρωπο που έχει προβλήματα είναι η Εκκλησία στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Όμω και να φετηθήκαμε. φύγαμε από αυτό. Ο Έλληνα δεν ξέρω αν έχει πάει στην ψυχανάλυση. Εσεί το είχατε από μικρή. Σα έχει βοηθήσει εσά, Σα έχει δώσει δρόμο όπω έδωσε στη, στη μαμά σα, Αλλάξατε. Δύσκολη ερώτηση. Δεν μπορώ να. Κοίταξε. κοιτάξτε <laughs> Δεν πειράζει. Ε, δεν ξέρω να το πω γιατί ίσω δεν έφτασα στο, στο σημείο που έφτασε. Η, η ανάγκη της μητέρας μου για την ψυχανάλυση, αλλά σίγουρα μου, μου έδωσε γνώση. Δεν ξέρω αν μου έδωσε τη λύση, αλλά μου έδωσε γνώση. Έχετε πει ότι ήταν χρονοβόρο για σας. Ήταν χρονοβόρο, ήταν η παλαιά σκοπής ψυχανάλυση, που ήταν ότι ξεκινάμε από πάρα 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 πολύ παλιά, τσίκι τσίκι το σκάβουμε, μιλάς πιο πολύ εσύ, δεν μιλάει σαν καθόλου ο ψυχαναλυτής. Δεν έκατσα στον τιβάνι ποτέ, στο, στο κρεβάτι, δεν έφτασα εκεί και την, τη σταμάτησα λίγο βία όταν ε, γέννησα. Γιατί? Γιατί τη σταμάτησα. Γιατί αισθάνθηκα ότι... Τώρα είναι δύσκολο, γιατί αν το βλέπει ο ψυχαναλυτής μου <laughs> ότι προδόθηκα. Πώς μπορεί κανείς να προδοθεί από τον ψυχαναλυτή του? Μήπω απλά θέλατε να αισθανθείτε ότι δεν είστε ασθενεί πια, ότι δεν έχετε κανένα πρόβλημα και ότι είστε αρκετά δυνατοί για να είστε Όχι, μαμά? εγώ τον είχα ανάγκη, αισθάνθηκα ότι προδόθηκα για κάποιο λόγο, mm -hmm. ε, τον οποίο δεν θα ήθελα να τον, να τον πω, αλλά μετά αφού γέννησα αισθάνθηκα ότι δεν υπάρχει πια η πολυτέλεια να έχουμε προβλήματα. Ναι. Δεν προλαβαίνουμε ούτε ο χρόνο ούτε η πολυτέλεια. Δεν έχω την πολυτέλεια να κάθομαι όλα. Αχ, σήμερα δεν αισθάνομαι καλά, έχω κατάθλιψη. Είναι δεν αυτό θεραπευτικό όμω, δεν, ξέρω αν, δεν ξέρω αν το κουκουλώνει το πρόβλημα ή αν το. Αυτό είναι μια απορία μου, αλλά επειδή έχουν περάσει αρκετά χρόνια ε, μέχρι, ε, από τότε μέχρι τώρα, έχουν περάσει 16 χρόνια, mm -hmm. ε, μπορώ να πω ότι τα βγάζω πέρα. Δεν έχω αναζητήσει πάλι τη, τη, τη ψυχανάλυση. Οπότε είναι... ίσω δεν είναι κουκουλωτικό. Είναι η ζωή αυτή και ξέρω ότι τα προβλήματα κάποιες φορές πρέπει να σου δώσει ένα χαστούκι κάποιο και να πας παραπέρα. Mm -hmm. Είναι η ε, δουλειά του ηθοποιού θεραπευτική, όμως αυτό σε Πάρα να Βοηθήσει. Πολύ. Δεν ξέρω, δεν είμαι καθόλου ότι αυτό που λέμε ότι έκανα θέατρο για να γνωρίσω τον εαυτό μου. Mm -hmm όταν αποφάσισα να κάνω θέατρο, δεν ήξερα που πάνε τα τέσσερα και τι είναι το θέατρο και τι είναι ο εαυτό μου. Και τι... Αλλά στην πορεία βλέπω ναι, ότι βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί συναντά τα ίδια ακριβώ θέματα και προβλήματα και λύσει παράλληλα στη ζωή σου και, στο στη σκηνή. Είστε προχωρημένο, προχωρημένο άτομο, μοντέρνο έτσι πρότυπο γυναίκα. Έχετε ένα γάμο 19 χρόνια, έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό πια είναι σπάνιο. Ναι, και όταν βλέπω φίλες μου που παραμένουν επαντρεμένε και καλά, ε, δίνουμε κουράγια μία στην άλλη. Γιατί η στατιστική λέει 50%, 5% ε. 50 είναι διαζύγια. Ίσως είναι και πολύ παραπάνω, γιατί σκεφτείτε πώς μένουν μαζί και είναι δυστυχισμένοι. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρουμε πώς είναι η καλή γάμη. Αυτό δεν θα το έκανα ποτέ, έτσι ναι. λέω. Αν ήμουν δυστυχισμένη στο γάμο μου, δεν θα έμενα για τα παιδιά ή για το να μην χωρίσω. Δεν βρίσκω το λόγο. Πιστεύω ότι πρέπει να σε ένα σπίτι και σε μια οικογένεια. Πιστεύω πάρα πολύ στην οικογένεια. Πιστεύω πάρα πολύ στη συμμαχία τη οικογένεια. Πιστεύω πάρα πολύ στο σπίτι. Αλλά και ακριβώ γι' αυτό, αν δεν ήμουν ευτυχισμένη και δεν ήμασταν καλά, δεν υπάρχει κανένα λόγο να είσαι σε αυτή τη, 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 συμμαχία. Στα 19 χρόνια δεν περνάει. Δεν περνάει κρίση ένα ζευγάρι. Περνάει μισό μικρό κρυσούλε, αλλά δεν έχω περάσει ας πούμε κρίση ώστε να κοιμηθώ στον καναπέ. Ο έρωτα. Ε, το, το βασικό ερώτημα είναι αυτό. Ναι. Αυτό δηλαδή. Τι, το, οι πεταλούδε που νιώθει στο μάχη σου, η χαρά να δει τον άλλον. 19 χρόνια μπορεί να αντέξει. Θέλω σου πω ότι γυρνάω σπίτι μου με τη χαρά. Αυτό που είπατε ακριβώ, η χαρά να δει τον άλλον. ίσως είναι αυτό. Που, στο οποίο μεταλλάσσεται ο έρωτας, δίνεται ο έρωτας mm -hmm. με διάφορα mm -hmm. πράγματα. Mm -hmm. Κάποιε φορέ δίνεται βασιλιά, κάποιε στιγμές υπάρχει πολύ, πολύ έντονα. Κάποιε στιγμέ υπάρχει το μίσο, δίνεται ο έρωτα με μίσο. Αυτό είναι πάθο. Γίνεται, γίνεται χάρο με τσεκούρι. Κάποιε φορέ. Σα έχει πέρασει το μυαλό λίγο τώρα να το, να το σκοτώσω. Πολλέ φορέ. <laughs> Νομίζω ότι υπάρχει σύζυγο που μα βλέπει και δεν το έχει σκεφτεί. Πολλέ φορέ. Δηλαδή, αισθάνομαι ταυτόχρονα. Του λέω πώ γίνεται πέντε λεπτά να σε μισό και πέντε λεπτά να σε αγαπώ. Ναι. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Νομίζω στο δικό μα άνθρωπο συμβαίνει. Αλλά αν περάσει αυτή η πεταλούδα στο μάχη που λε. Δηλαδή, αν ναι. είσαι σε μία σχέση και δεν θέλει ο άλλο να σε πιάσει και να σε αγκαλιάσει, εκεί υπάρχει θέμα. Δεν mm -hmm. ξέρω θα θα έμενα και δεν μιλάω για το σεξ ούτε για τον... Ναι. για τον, έρωτα που λέμε. Υπάρχουν τεχνικές να μένει αυτό το καλό κομμάτι ζωντανό. Υπάρχουν. Τεχνικές. Ναι. Αυτά και λένε... ταιριάζει με τον άνθρωπο όσο είναι... Το να πάμε κάπου διακοπέ που λένε οι δυο μας και μετά πάει το ζευγάρι και ανακαλύπτουμε πόσο δυστυχισμένοι <laughs> ότι... είναι όταν είναι ναι. <laughs> αυτό είναι η λύση να... Αυτός λέει, αν δεν ταιριάζει, οι τεχνικές τις κάνεις για να σώσεις κάτι, αλλά δεν, δεν νομίζω ότι στηρίζεται στι τεχνικέ. Mm -hmm. Τι σημαίνει ταιριάζω με τον Πέλετε. άλλο. Έλατε, εσύ από αυτό, <laughs> Ταιριάζω. Ε, θεωρώ ότι ταιριάζω είναι. Ε, έχω κοινή αισθητική. Mm -hmm. Και όταν λέω αισθητική, δεν εννοώ να μα αρέσουν μόνο τα ίδια πράγματα. Ε, η αισθητική στη ζωή σε όλα. Mm -hmm. Στα συναισθήματα, στον τρόπο που εκφράζονται τα συναισθήματα, στι σκέψει, στο πόσο καταλαβαίνει ένα τον άλλον, στο πώς δείχνει την αγάπη του ένα τον άλλον στο πόσο ελεύθερα αφήνει ένα τον άλλον. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πρέπει να αφήνει χώρο στον άλλον. Και για μένα το πιο σημαντικό από όλα είναι η εμπιστοσύνη. Να λειτουργείς και ως μονάδα, αλλά μονάδα που σε έχει αφήσει, διά... έχεις φύγει λίγο από τη διάδα. Ναι, δεν δε σα ζώνουν τα φίτια κατά καιρού. Ότι τι μπορεί να κάνει τώρα, 19 χρόνια είναι αυτά, δεν ζηλεύετε. Καθόλου δεν καθόλου δε ζηλεύω. Έχω περάσει τη ζήλια στη ζωή μου. Το θεωρώ κάτι σαν του μαγουλάδε <laughs> που το περνά και είναι τόσο άσχημο και τόσο ταπεινωτικό για σε σε παλιότερη σχέση, όχι σε αυτήν. Ε, είναι τόσο ταπεινωτικό για τον εαυτό σου η ζήλια mm -hmm. που νομίζω ότι είναι σαν παιδική ασθένεια που την περνά και δεν θέλει. Ούτε να την ξαναγγίξεις. Είναι εύκολο πράγμα η αποκλειστικότητα για 19 ολόκληρα χρόνια. Είναι ανθρώπινο το να κοιτάξει δεξιά-αριστερά. Σαφέστατα είναι ανθρώπινο. Εννοείται ότι το φλερτ είναι υγιέ το να κοιτάξει δεξιά, δεξιά και αριστερά. Αλλά νομίζω ότι η αποκλειστικότητα υπάρχει. Mm -hmm. Υπάρχει. Και όλα αυτά στηρίζονται και σε μια ειλικρίνεια. Τώρα κοίταξε να δει. Θα μου πεις ότι σου περιγράφω την ιδανική σχέση και ότι δεν είναι έτσι. Ε, 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 θέλει δουλειά. Mm -hmm. Δεν είναι ότι είναι όλα πεταλούδες, αλλά είναι και μια απόφαση. Θεωρώ ότι εκεί που κατευθύνεις τον εαυτό αποφασίζεις εσύ ο ίδιος που θα κατευθύνεις τον εαυτό σου. Αν αποφασίσεις ότι είσαι υπέρ της οικογένειας και θέλεις να μείνεις, σε ενδιαφέρει να μείνεις με αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα ανοίξει ο εαυτό σου προς άλλες κατευθύνσεις. Ασυνέστητα τον κατευθύνει χωρί να τον καταπιέζει. Ε, το πιστεύει αυτό, Απόλυτα. το πιστεύετε αυτό. Εγώ ναι, πιστεύω ειδικά αυτό που λέτε ότι είναι απόφαση τα πράγματα. Απόφαση είναι. Και... Κάποιο άλλο μπορεί να πει όμω απόφαση ότι είναι καταπιεστικό. Όχι, δεν είναι συμβιβασμό, είναι απόφαση. Είναι απόφαση. Κάνετε και τηλεόραση. Και κάνετε ναι. τηλεόραση, όχι σεριάλ ή τηλετενία ή κάτι τέτοιο. Κάνετε μία εκπομπή που εγώ μου κάνει εντύπωση πώ μπήκατε σε αυτό το, το καλούπι. Γιατί είναι μία εκπομπή λαϊκή. Δεν Πώς θεωρώ ότι αυτό. η μουσική μπορεί να χαρακτηρίσει μία εκπομπή λαϊκή. Δηλαδή, δεν θεωρώ λαϊκή εκπομπή τη λαϊκή μουσική. Την, την καλή μουσική, θα mm -hmm. να πω. Ε, καταρχήν μπήκα σε αυτό το καλούπι γιατί μου έγινε η πρόταση. Mm -hmm. Δεν είναι κάτι που ξεκίνησα από μόνη μου να κάνω. Και είναι, κάνω. νομίζω, από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές της, ε, ε, της ΕΡΤ, έτσι δεν είναι. Ναι. ναι, κάνει... Πολύ καλά νούμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω από μια <Και> ε, ε, ναι. παρουσιάστρια δημοσιογράφος ε, ναι. προσωπικότητα. Ε, είναι αλήθεια πάντως, ναι. <χαιρο> Πραγματικά, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την εκπομπή. Τώρα το πώς, κοίταξε, η μουσική είναι τόσο δυνατή mm -hmm. που όταν δεσπόζει σε μια εκπομπή έχεις το 80% νομίζω. Μάλιστα. Άμα είναι καλή η μουσική και... Και θέατρο. Και θέατρο. Μια, μια που... Πα, παράσταση που δηλαδή ρεκόρ, έτσι. Ναι. Πόσα χρόνια παίζετε. Έξι. Αλλάζει συχνά ηθοποιούς. Εδώ Ο είμαστε... Σπυρόπουλος μένει σταθερός. Ο Σπυρόπουλος είναι σταθερός και πάσχει και από πολλά σύνδρομα όπως έχουμε πει. Γιατί έχει το σύνδρομο του να παίζει αυτή την παράσταση. Λοιπόν, λέγεται τοκ-τοκ παράσταση. Ο Σταρώβας να του παρουσιάσουμε. Δεν ξέρω, δεν φαίνομαι τώρα, ε, ναι. Ο Σταρόβα, ο Νίκο Ο Πολυδερόπουλο, η Φωτεινή η Δεμήρη, η Αφεντιά μου και η Αποστολία η Ζώη. Η Ναταλία Δραγούν που δίνει 26 χρονών και από κοντά και στην Αφίσα. <χει> Το μυστικό <χει> αυτό, <χει> αυτό να <χει> <αυτό χει> μα πείτε, γιατί πρέπει να κλείσουμε και εγώ δεν θέλω να φύγετε χωρί να μα πείτε μυστικό. Λοιπόν, τι είναι αυτό, τι Να πούμε ναι. ότι 11, την άλλη Πέμπτη, 11 του μηνός θα παίξουμε στο Βεάκιο, mm -hmm. θα είναι σαν ε, η Πρεμιέρα εδώ στην Αθήνα. Έχουμε ήδη πάει σε, στη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, είναι εμπειρία αυτή η παράσταση, είναι ατάκα και γέλιο, ατάκα και γέλιο, αλλά έχει και ουσία γιατί ο καθένας θα βρει τον εαυτό του κάτω από αυτού τους ανθρώπους που πάσχουν από αυτά τα σύνδρομα. Εσεί τον εαυτό πώ τον κρατάτε σε, αυτό το, σε αυτή την φόρμα, ε, τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω, δεν, ε, όχι θέλω να πω, Το ε, ένα βασικό που κάνετε που είναι πολύ βασικό για σας. Ε, Κάνω γυμναστική αλλά όχι με, με αιμονή. Όποτε προλαβαίνω, ειλικρινά, α, την αιμονή στο γυμναστήριο να χτυπιέμαι, δεν, δεν την συμπαθώ. Σας Κοιμάμαι, ευχαριστούμε. Ναι, 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 κοιμάστε. Και τρώω και, και αγαπάω, αγαπώ, ξέρω εγώ. <laughs> κρατήστε αυτό το, το τρίπτυχο και αν ε, ξυπνήσετε σαν την Αταλία Ντραγούμου μπορείτε να μας γράψετε εδώ στο one mm. θα περιμένουμε τα γραμματά σας πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο